Πέφτει από κόσμο αίθουσα του συνεδριακού κέντρου στο ξενοδοχείο Ντιλάκ, ο υποψήφιος περιφερειάρχης, επικεφαλής της αξιοβίωτης ανάπτυξης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, παρουσίασε και επίσημα πριν λίγη ώρα τους υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους Ιωαννίνων και την υποψήφια αντιπεριφερειάρχη Τατιάνα Καλογιάννη. Ο κ. Καχρημάνης ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας ότι απόψε κάτι καινούριο γεννιέται για την Ήπειρο. Αναφέρθηκε στην διοικητική μεταρρύθμιση και την πρώτη αιρετή διοίκηση της περιφέρειας που καλούνται να επιλέξουν οι πολίτες στις 7 Νοεμβρίου, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να είναι μια διοίκηση διεκδικητική, αυτοδιοικητική και όχι κομματική, μια διοίκηση που θα εξυπηρετεί τους πολίτες, θα ενώνει και δεν θα διχάζει. Η Ήπειρος τώρα πρέπει να πάει μπροστά, ανέφερε ο κ. Καχρημάνης, υποστηρίζοντας ότι για να γίνει αυτό χρειάζεται εμπειρία, γνώση, αποτελεσματικότητα και αυτοδιοικητική πείρα. Εκτενής ήταν η αναφορά του στις πρωτοβουλίες και τα έργα που υλοποιήθηκαν στο νομό Ιωαννίνων κατά την οκταετή θητεία του στην Ομαρχιακή Αρχή, παρεμβάσεις οι οποίες δεν έμειναν στα λόγια όπως είπε, αλλά έγιναν έργα που άλλαξαν μορφή στο νομό Ιωαννίνων. Ο επικεφαλής της αξιοβίωτης ανάπτυξης απάντησε και στους επικριτές του σε όσους με καταγγελίες, ψεύδι και συκοφαντίες επιχείρησαν να παρεμποδίσουν το έργο της Νομαρχιακής Αρχής, όπως ανέφερε, αφήνοντας σαφείς αιχμές και κατά του συνυποψηφίου του Βαγγέλη Αργύρη. Πολλοί από αυτούς, τόνισε ο κ. Καχρημάνης, οι οποίοι ήταν απόντες από το γίγνεσθε του τόπου, εμφανίστηκαν όψιμα και μιλάνε για ελλείψεις, πελατειακές σχέσεις και κομματικές εξυπηρετήσεις. Είναι εκείνοι που προτεραιότητα είχαν την καταξίωσή τους στο σύστημα των Αθηνών. Συνέχισε δε λέγοντας ότι αν ειλικρινά τους ενδιαφέρει η αυτοδιοίκηση να το αποδείξουν εγκαταλείποντας τώρα την ασφάλεια της κεντρικής πολιτικής σκηνής και να αγωνιστούν από όποιο μετερίζει τους τάξουν οι πολίτες. Όση λάσπη όμως και αν ρίξουν, συνέχισε ο κ. Καχρημάνης, το έργο δεν μηδενίζεται ούτε εξαφανίζεται. Για ακόμη μία φορά ο κύριος Καχρημάνης και αναφερόμενος στο προγραμματικό πλαίσιο που θα αποτελέσει τη βάση για τη νέα περιφέρεια, ξεκαθάρισε ότι σκοπός της αξιοβίωτης ανάπτυξης δεν είναι να παρουσιάσει μία έκθεση ιδεών ή να αντιγράψει ένα κομματικό πρόγραμμα. Εμείς είμαστε αυτοδιοικητικοί και δεν μοιράζουμε ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, τόνισε με νόημα ο κύριος Καχρημάνης. Στη συνέχεια, ανέπτυξε την πρόταση για μια αξιοβίωτη, ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Ηπείρου και τους βασικούς άξονες της πολιτικής της παράταξής του για την κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτισμική διάχυση της ανάπτυξης στους 4 νομούς, καθώς επίσης τις προτεραιότητες για την αναζωογόνηση της Υπαίθρου και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. Ο κ. Καχρημάνης έστειλε μήνυμα και στους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, διαβεβαιώνοντάς τους ότι η αιρετή περιφέρεια Ηπείρου θα συνεχίσει να είναι δίπλα τους, έχοντας την πόρτα ανοιχτή για τα μικρά αλλά και τα μεγάλα προβλήματά τους. Ειδική αναφορά έκανε στο ζήτημα της γαλακτοβιομηχανίας Δοδόνη αλλά και στο φυσικό αέριο. Για την ΜΕΝ Δοδόνη τόνισε ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει πεδίο πολιτικών πειραματισμών. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να χάσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, την ηπειρωτική ταυτότητά της. Δεν μπορεί να μιλάμε για επώνυμα τοπικά προϊόντα ενώ την ίδια στιγμή να επιχειρείται η νόθευσή τους με χρήση πρώτης ύλης εκτός Ηπείρου, υπογράμμισε ο κ. Καχρημάνης, τονίζοντας ότι έτσι ακυρώνεται η ονομασία προέλευσης που με μεγάλη και μακροχρόνια προσπάθεια κατακτήθηκε από τους ηπειρώτες κτηνοτρόφους. Αν πρόκειται για λάθος, επεσήμανε, οι υπεύθυνοι να αποπεμφθούν. Αν πρόκειται για μεθοδευμένη πράξη, για να διευκολυνθεί η πώλησή της, η κυβέρνηση και οι εκπρόσωποι της στην περιοχή οφείλουν να δώσουν σαφείς εξηγήσεις. Πρέπει να μπει τέλος στα μικροπολιτικά παιχνίδια με την γαλακτοβιομηχανία. Δεν μπορεί να αποτελεί όχημα εκμαυλισμού συνειδήσεων, υπογράμμισε ο κ. Καχρημάνης. Αναφερόμενος στο φυσικό αέριο, ο επικεφαλής της αξιοβίωτης ανάπτυξης το χαρακτήρισε έργο στρατηγικής σημασίας. Όπως τόνισε, μπορεί να δώσει στην περιοχή αναπτυξιακή πνοή, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και το κυριότερο να ισχυροποιήσει την Ήπειρο, μετατρέποντάς την σε κυρίαρχο ενεργειακό κόμβο στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Καχρημάνης επεσήμανε. Στις 7 Νοεμβρίου η Ήπειρος βρίσκεται σε ένα κομβικό σταυροδρόμι. Καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε αυτούς που θα συνεχίσουν το έργο για την Ήπειρο, σε αυτούς που προέρχονται από την αυτοδιοίκηση, σε αυτούς που γνωρίζουν σε βάθος τα προβλήματα του τόπου και σε εκείνους που το μόνο που επιθυμούν είναι η διατήρηση μιας ακόμη καρέκλας. Στον ένα μήνα που απομένει μέχρι τις εκλογές, τόνισε ο κ. Καχρημάνης, θα πρέπει οι πολίτες να ακούσουν προσεκτικά όλους τους υποψηφίους, να κρίνουν και να αποφασίσουν με την καρδιά αλλά και τη λογική. Ζητάμε να μας κρίνετε αυστηρά αλλά δίκαια, να μετρήσετε το έργο και όχι τα ωραία λόγια, να εκτιμήσετε την προσπάθεια και όχι τις υποσχέσεις. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε αλλά και να συγκρουστούμε με το κράτος των Αθηνών και την κεντρική διοίκηση για τα δίκαια των ηπειρωτών, επεσήμανε ο κ. Καχρημάνης,
ο οποίος υπερασπίστηκε την πολιτική των ανοιχτών θυρών, την οποία, όπως είπε, θα εφαρμόσει απαρέγκλιτα και στην περιφέρεια. Αυτό δεν είναι μόνο δέσμευση, είναι κανόνας για τη δουλειά μας αύριο στην περιφέρεια Ηπείρου, μια δουλειά για την Ήπειρο που διψά για έργα, κατέληξε στην ομιλία του ο κύριος Καχρημάνης. Στη συνέχεια παρουσίασε τα παλιά και νέα στελέχη που πλαισιώνουν το ψηφοδέλτιο της αξιοβίωτης ανάπτυξης στην ενότητα του νομού Ιωαννίνων. Υποψήφια αντιπεριφερειάρχης Τατιάνα Καλογιάννη, πολιτικός μηχανικός, συγκοινωνιολόγος. Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι Αγγέλης Λάμπρος, δικηγόρος, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. Γιαννακάκης Ιωάννης, ιατρός, δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Ιωαννιτών. Γκίκας Δημήτριος, επιχειρηματίας. Έξαρχος Αθανάσιος, εκπαιδευτικός, νομαρχιακός σύμβουλος. Ζαχάρης Χρήστος, δήμαρχος Εκάλης, υπάλληλος ΟΤΑ. Ζιάβρας Κωνσταντίνος, τουριστικός πράκτορας, μέλος πολιτιστικών συλλόγων με έντονη πολιτιστική δραστηριότητα. Ζιγούρη Ευαγγελίδη Μαρίνα, νοσηλεύτρια Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τέος υπάλληλος Κέντρου Υγείας Κόνιτσας, νομαρχιακή σύμβουλος. Καμπούρη Μπέτζιου Δέσποινα, κοινωνική λειτουργός, πρόεδρος κοινωνικών λειτουργών Ηπείρου. Καραμπίνας Ιωάννης, καθηγητής φυσικής αγωγής, πρώην ομοσπονδιακός προπονητής handball, πρώην αντινομάρχης. Κατής Νικόλαος, εφοριακός υπάλληλος, νομαρχιακός σύμβουλος, πρώην αντινομάρχης. Κολόκας Παντελής, καθηγητής φυσικής αγωγής, πρωταθλητής στίβου, πρώην αντινομάρχης πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μακόπουλος Νικόλαος, οικονομολόγος, υπάλληλος Τράπεζας Ελλάδος, δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ιωαννιτών, πρώην αντιδήμαρχος. Νίλιος Κωνσταντίνος, ιατρός, προϊστάμενος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Χατζικώστα. Μπαλτογιάννης Γιώργος, πανεπιστημιακός, ιατρός, αναπληρωτής καθηγητής χειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μπούμπα Βασιλική, πανεπιστημιακός χημικός, λέκτορας ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ματζίλα Μπούτζα Πανορέα, τέος υπάλληλος ΟΑΕΔ, αντινομάρχης διοικητικών θεμάτων. Ντέτσικας Κωνσταντίνος, οικονομολόγος, υποδιευθυντής Οικονομικού Νοσοκομείου Χατζικώστα, πρώην αντινομάρχης. Παντούλας Χρήστος, καθηγητής φιλόλογος, συνδικαλιστής ΔΑΚΕ, τέος πρόεδρος ΝΟΒΕ. Παπαγιάννης Γιάννης, δικηγόρος. Παπαευσταθίου Τσάνγκα Μαρούλα, καθηγήτρια φιλόλογος, μάστερ στη σχολική ψυχολογία. Παπατσίμπας Γεώργιος, αστυνομικός, πτυχιούχος Παιδαγωγικής Ακαδημίας, πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Παργανά Σταύρος, συμβολιογράφος, γραμματέας Νομαρχιακού Συμβουλίου. Παπαχρήστου Βασίλης, πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ, προπονητής ποδοσφαίρου, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής. Πέτσιος Κωνσταντίνος, βιομήχανος, πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου. Πλιάκος Μιχάλης, υπάλληλος Διεύθυνσης Τουρισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, αντινομάρχης έργων. Πλούμπη Παρασκευή, πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πότσης Οδυσσέας, οδοντίατρος, πρώην αντινομάρχης. Σαΐνης Ιωάννης, πανεπιστημιακός, διδάκτορ μοριακής βιολογίας, πρώην πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Λίμνης. Τζαρούχη Σοφία, γεωλόγος, γεωτεχνικός της Εγνατίας Οδού ΑΕ. Τζιάλας Νικόλαος, γεωργοκτηνοτρόφος συνδικαλιστής. Τσουμελέκα Αλέξη Μαρία, εκπαιδευτικός πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, διευθύντρια στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής. Τσιατούρα Μαρία, δασολόγος, περιβαλλοντολόγος, προϊσταμένη δασικού τμήματος της Διεύθυνσης Δασών Περιφέρειας Ηπείρου. Τσουλάκη Μαρία, δικηγόρος, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, αντινομάρχης οικονομικών θεμάτων και ανάπτυξης. Φλώρος Δημήτρης, τέος προϊστάμενος γραμματείας Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και Χριστοφορίδης Βασίλης, δικηγόρος, πρώην πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανατολής. Αμέσως μετά την παρουσίαση του ψηφοδελτίου της ενότητας του νομού Ιωαννίνων, ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αλέκος Καχρημάνης παρουσίασε τους υποψηφίους αντιπεριφερειάρχες και τους υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους και των άλλων τριών νομών της Ηπείρου. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο αυριανό δελτίο ειδήσεων και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να δούμε.